των αριστερών, οι οποίοι φωνάζουν εμείς, 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 οι μόνοι συνεπείς. Αυτά τα δογματικά στερεότυπα, όπου αμφισβητεί ο ένας την αριστεροσύνη του άλλου, την εντιμότητα του άλλου, τη δημοκρατικότητα του άλλου, καλό είναι να φύγουν από το τραπέζι της συζήτησης και να μην πάμε σε εμφυλίους πολέμους. Ας μιλήσουμε πολιτικά λοιπόν, αναγνωρίζοντας αυτό που δηλώνει ο καθένας. Αριστερός αυτής ή της άλλης κατεύθυνσης. Δεξιός αυτής της άλλης κατεύθυνσης. Τι έχει σημασία κατά τη γνώμη μου. Η αριστερά στην οποία από μικρό παιδί είμαι και μου έδωσε πολλά πράγματα, με έμαθε ότι ο ρόλος της αριστεράς είναι να εκφράζει και να προσπαθεί να λύσει τα συνολικά προβλήματα της χώρας. Όχι η αριστερά ως αυτοαναφορική δύναμη για τον εαυτό της, για να μεγαλώνει το μαγαζί της, για να προσπορίζει προσωπικά ωφέλη στα στελέχη. Όχι. Αλλά η αριστερά σαν μια δύναμη εθνικής ευθύνης. Και αυτή η εθνική ευθύνη, ο Σάκης ασκήθηκε από την αριστερά σε μεγάλο μέγεθος, απέδειξε ότι η αριστερά είναι, καταξιώνεται, μπαίνει στη συνείδηση του κόσμου, του λαού, ως μια κατεξοχήν δύναμη εθνικής ευθύνης. Η υπογραφή του μνημονίου ήταν εθνική ευθύνη. Θα απαντήσω τώρα λοιπόν. Το μνημόνιο βεβαίως και δεν είναι. Διαταξική ή διαταξική η ρίση όλου του λαού. Υπάρχουν στιγμές όπου εκφράζεται και διαταξικά ο λαός όταν έχει απέναντί του τη γερμανική κατοχή. Συνήθως όμως είναι ταξική. Αλλά όμως υπάρχουν και ευρύτερες, επαναλαμβάνω, ευρύτερα προβλήματα τα οποία δεν είναι στενά ταξικά, όπως για παράδειγμα το θέμα της μετανάστευσης. Είναι πιο σύνθετο θέμα. Όπως τα θέματα της γυναίκας, τα οποία είναι και αυτά διαταξικά, όπως το περιβάλλον, που και αυτά δεν είναι στενά ταξικά θέματα, έχουν διαταξική οπτική στην αντιμετώπιση τους. Τέλος στο τέλος της. Αλλά πάμε τώρα στο μνημόνιο. Σας, πριν πάμε στο μνημόνιο, το λέω για να το πείτε στο τέλος, να μου πείτε αν ήταν και ταξική επιλογή. Θα ακούσετε. Η επιλογή σας για το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση που ήταν στο πρόγραμμά σας, το οποίο το υποστηρίξατε, το ψηφίσατε και σπεύσατε τώρα να το πάρετε πίσω. Να απαντάω σε ένα ερώτημα, έχω 7 μέχρι στιγμή διαθέσει. Έχετε δυνατότητα να το απαντήσετε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Έλεγα λοιπόν την αριστερά ως δύναμη εθνικής ευθύνης. Πράγματι, το πρόγραμμα της αριστεράς, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το μνημόνιο. Βεβαίως και δεν είναι το μνημόνιο. Δεν εξαντλείται εκεί το πρόγραμμά μας, ούτε έχουμε πρόγραμμα λιτότητας και νοφιλελευθερισμού. Τόσα χρόνια τι λέγαμε. Ένα λεπτό. Τόσα χρόνια τι λέγαμε στον ελληνικό λαό. Το δίλημα που είχε η αριστερά ως κυβέρνηση ήταν εάν θα είναι η αριστερά σε εισαγωγικά του μνημονίου ή η αριστερά της άτακτης χρεοκοπίας. Τι θα θέλαμε λοιπόν. Μια αριστερή κυβέρνηση η οποία στο όνομα της δύσκολης επιλογής θα έλεγε ότι κλειστές είναι οι τράπεζες, χάνει ακόμα τα λεφτά του. Και αυτοί οι έξυπνοι και οι εύποροι και οι πλούσιοι που ήταν στο εξωτερικό τα διασφαλίζουν, αλλά όχι ο λαουτζίκος στην Ελλάδα. Τα χάνει αυτός. Στην ακτή χάνουν, Αμερικής. Χάνουν ένα λεπτό. Χάνουν τα λεφτά τους οι αγρότες, τις επιδοτήσεις. Πότε φτάνει το δίλημα, το δίλημα ήταν με κλειστές τράπεζες, με κλειστές τράπεζες στην Ελλάδα, ο εκβιασμός των πιστωτών. Και σε αυτό το δίλημα απήντησε υπεύθυνα με εθνική ευθύνη, με ταξική ευθύνη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ότι εμείς διήν κακήν το μη χειροβέλτιστον. Πάντως η κυρία Χρυσοβουλιώνη επιμένει ότι η ΑΝΕΛ τουλάχιστον είναι αντιμνημονιακό κόμμα. Εμείς λοιπόν, βεβαίως, ανέφερα, δεν είμαστε εμείς στενά αντιμνημονιακοί. Είμαστε μια δύναμη ακόμα της υπέρβασης του καπιταλισμού. Έχουμε όραμα σοσιαλιστικής, δημοκρατικού σοσιαλισμού. Και αυτό δεν είναι ένα όραμα στο μακρινό μέλλον. Είναι ένα όραμα το οποίο οδηγεί την πολιτική μας. Θα πω δύο παραδείγματα. Ο σοσιαλισμός περνάει δηλαδή βεβαίως, μέσα από το μνημόνιο σήμερα. Περνάει από την πολιτική που ακολουθούμε κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί θέλουμε να ανακουφίσουμε τους αδικημένους. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Αυτό λέμε. Σοσιαλισμός. Ακούστε λοιπόν μερικά πράγματα. Εμείς έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο το οποίο, επαναλαμβάνουμε, έχουμε σκεφτεί ζητήματα αλλαγής του κατά την εφαρμογή. Θέμα πρώτον, το χρέος. Για πρώτη φορά, και αυτό χάρη στο δημοψήφισμα που ήταν μια ισχυρή βούληση του ελληνικού λαού, τέθηκε στο τραπέζι η συζήτηση του χρέους. Μεθαύριο, το Νοέμβριο. Θα το δείτε, μην βιάζεστε. Ποιος μπορεί. Ποιος μπορεί. Αφήστε τον τεκλαρέ. Ποιος μπορεί, κυρία Παπαδόγιανη, αγαπητή μου Σόφη. Ποιος μπορεί, λέω. Θα ακούσετε τώρα. Ποιος μπορεί να διαχειριστεί το θέμα του χρέους με πιο πιστικό τρόπο. Μια δύναμη πολιτική όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα βιωσιμότητος, είναι βιώσιμο το χρέος και αν δεν υπάρχει ανάγκη κανενός τύπου αλλαγής, ή μια δύναμη της αριστεράς και της προόδου η οποία θεωρεί ότι υπάρχει οπωσδήποτε ανάγκη ρύθμισης του χρέους με διάφορους τρόπους για την απομείωσή του. Ένα θέμα είναι αυτό.
Μην μου λέτε αν δεν υπάρξει ονομαστική, ονομαστικό κούρεμα, δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν πολλά πράγματα στην πορεία για το ονομαστικό κούρεμα. Πολλά πράγματα. Όχι μόνο ένα. Για να μειωθεί το κόστος. Για να πληρώνει λιγότερο ο κόσμος. Χρέος λοιπόν. Πρώτο θέμα. Θα διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση. Δεύτερο θέμα και σημαντικό. Είναι το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Κανείς να μην χάσει το σπίτι του. Θα αφήσουμε τις τράπεζες να έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το θέμα των δανείων, των αδύναμων δανειοληπτών, ή θα ιδρύσουμε ένα ενδιάμεσο δημόσιο φορέα, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ως κυβέρνηση θα υλοποιήσει, είναι στη διαπραγμάτευση για αυτό το ζήτημα του πιστωτές. Πώς θα μας κοστίσει το μαλλί αυτό? Υπάρχει πρόταση, δεν θα κοστίσει σε όλους μας, θα κοστίσει υπέρ των φτωχότερων και ασθενέστερων. Οι δανειστές θα συμφωνήσουν. Μια κακιά τράπεζα. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλετε, Αλέκτρη, και άλλες φορές θέλατε. Θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις να πάνε όλες καταχρεωμένες στα χέρια άλλων ξένων μέσω των τραπεζών. Αυτά είναι ζητήματα, σοβαρά ζητήματα επιβίωσης κοινωνικής και εθνικής. Κύριε Φίλη, είναι αριστερή τοποθέτηση να μιλάτε για Έλληνες και ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις? Βεβαίως και είναι, αν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν, που φαλείρουν και δημιουργούνται μονοπωλιακοί οργανισμοί στην ελληνική αγορά, που τις κλείνουν όλες. Βεβαίως. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Με βάση τα μεγέθη αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρώπη. Τρίτο θέμα τώρα. Η έννοια μικρός, μεγάλος και μεσαίος. Το θέμα των εργασιακών. Κολοσσιαίων διαφορών. Το θέμα των εργασιακών. Δεν θέλουμε μια ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται στην υποβαθμισμένη εργασία χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με, όπως πιέζουν ακόμα οι πιστωτές και η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να το κάνει, με ομαδικές απολύσεις. Τέταρτον, μια σειρά από άλλα ισοδύναμα μέτρα. Θα τα σώσει μέτρα, αυτά η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Θα τα σώσει αυτά μια κυβέρνηση που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κύριε η αριστερά. Φίλοι, αν αρχίσουμε να αντιπαραθέτουμε δεν εδώ πέρα, 2, 3, 4. Δεν θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τις διαφορές, να τα λέμε ότι όλοι οι ίδιοι είναι και να προχωράμε φίλοι, με μια αυταρέσκεια ότι εμείς μόνο μπορούμε να τα λύσουμε. Αντιλαμβάνεστε μια αντίφαση τώρα που υπάρχει, ένα λεπτό, ναι, στον μέσο Έλληνα, ο οποίος ίσως αυτή τη στιγμή μας ακούει και προσπαθεί να καταλάβει αν βρίσκεται τώρα στο σήμερα, δηλαδή αν βρίσκεται 3 Σεπτεμβρίου ή αν βρίσκεται το πριν τον Ιανουάριο. Το Οκτωβρίου είναι αυτά. Θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση στον εαυτό του. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Φίλη, να κάνω το ερώτημα. Για σταθερότητα πολιτική, για οικονομική εξυγίνωση. Σταθερότητα πολιτική, να τη λέτε εσείς που προσελίσατε πάσης μορφής και φύσεως. Άλλοι ανατρέψανε την κυβέρνηση, όχι εμείς. Άλλοι ανατρέψανε. Ήταν το σχέδιο της αριστερής παρένθεσης του Σόιμπλε, το οποίο δυστυχώς βρήκε εσωτερική χειραβοήθεια. Έχει και 50. Έχει 50 δις, έτσι. Αυτό που δεν κατόρθωσε ο Σόιμπλε έγινε με άλλα χέρια εδώ πέρα. 50 δις όμως, ε. Εντάξει. Έχει πόλεις. Συγγνώμη, δεν παρακολουθήσατε το Γερμανικό Κοινοβουλίο? Κάντε μια συμμαχία εδώ, κύριε. Συγγνώμη, μαζί μιλάμε. Συγγνώμη, δεν παρακολουθήσατε το Γερμανικό Κοινοβουλίο? Κάνατε όλα τα χατήρια. Με έναν να μιλάμε, όχι μόνο τα χατήρια. Καλό, μην μιλάμε όλοι μαζί. Ολοκληρώσω. Εγώ κάθομαι με μεγάλη ευλάβεια και απαντώ μετά από μια ώρα που περιμένω. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν για να ολοκληρώσω και από το εξής. Σε αυτό το μνημόνιο, σε αυτή τη συμφωνία που έχει και επώδυνα μέτρα και μόνο μια αριστερή προοδευτική δύναμη με συνεργασίες μπορεί να τα εξορθολογήσει και να τα κάνει με ορισμένα αντίβαρα κοινωνικά. Σε αυτό το μνημόνιο υπάρχουν και μερικά μέτρα τα οποία τα ξεχνούν οι μνημονιακές δυνάμεις. Ή πριν το μνημόνιο, μνημονιακές δυνάμεις. Όχι οι τωρινές, σύγχρονες μνημονιακές θα ακούσετε δυνάμεις. Τώρα. Είναι αντιμνημονιακή δυνάμη, το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσετε. Μιλάτε σαν Βρικόλακος στο παρελθόν τους μερικές φορές. Σας είδα σήμερα στη Ριχύλης, μαζί με όλη την κουστοδία των παλαιών πολιτικών σας, και εννοώ τον κύριο Βουλγαράκη, τον κύριο Ψωμιάδη, εκεί στο σκοτάδι μέσα, στο ημίφος, να κάνετε επανεμφάνιση. Και τώρα γελάτε και μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Με 0,3 ποσοστό που σας δίνουν, έχετε πιάσει τέτοια αλαζονία της παλαιάς δεξιάς τραπέζης. Ελάτε τώρα. Κύριε Φίλη, αφήστε τα γέλια. Προσπάθησα να σας ρωτήσω πριν, δεν τα κατάφερα. Θέλω να μου πείτε αν αντιλαμβάνεστε την αντίφαση και ίσως αυτό σας βοηθήσει και στη στρατηγική του κόμματός σας. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο βγήκε με τη σημαία του αντιμνημονιακού αγώνα. Υπέγραψε ένα βαρύ μνημόνιο, συμφωνείτε σε αυτό, φαντάζομαι. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και μετά τις εκλογές και τώρα στην προεκλογική περίοδο ότι θα εφαρμόσει το μνημόνιο που υπέγραψε. Και εσείς μου λέτε σήμερα ότι είστε αντιμνημονιακό κόμμα. Σας απαντώ ότι θα εφαρμόσουμε ό,τι έχουμε δεσμευτεί και θα αλλάξουμε μέτρα. Είτε εξορροπώντας. Για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα. Στο μνημόνιο μέσα, που δεν αναφέρεται, υπάρχει η δέσμευση ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος τραπεζικών καταθέσεων με μία δεκαετία πίσω. Ότι θα πρέπει να υπάρξει περιουσιολόγιο. Αυτά είναι ουσιαστικά στοιχεία προκειμένου να πιάσει κανείς τη φοροδιαφυγή και την κοινωνική αδικία στη χώρα. Μάλιστα.
Σε αυτό το μνημόνιο περιλαμβάνονται και άλλα μέτρα εναλλακτικά. Εναλλακτικά. Επαναλαμβάνω, εναλλακτικά. Γι' αυτό χρειάζεται μια κυβέρνηση να μπορέσει να βάλει στο σκέλος το εναλλακτικό ένα θετικό χαρακτήρα. Δεν κυβερνούσατε όσο διαπραγματεύετε. Τώρα θα κάνετε δύο προγράμματα συγχρόνως. Και το μνημόνιο και το παράλληλο πρόγραμμα. Το παράλληλο πρόγραμμα, όπως ξέρετε. Αφού δεν προλαβαίνατε λόγω διαπραγμάτευσης να κυβερνήσετε. Γιατί λέτε πράγματα αστόχαστα μερικές φορές. Το παράλληλο πρόγραμμα είναι τα μέτρα τα οποία δεν περιλαμβάνονται οι μεταρρυθμίσεις στο μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν μιλάει για μετακάτα της διαφθοράς. Αυτό θα είναι παράλληλο πρόγραμμα. Δεν μιλάει για μετακράτηση της διαπλοκής. Θα είναι αυτό το παράλληλο πρόγραμμα. Δεν μιλάει για μετακράτηση φοροδιαφυγής. Την απολιτικοποίηση του δημοσίου τη δέχεστε. Βεβαίως, αλλαγές στο δημόσιο. Ή θα έχουμε 13 περιφερειακούς διευθυντές με τον ίδιο τρόπο τόση ευκολία που δεν ξέρουν ούτε να μετρήσουν πόσα και να έχουν τα σχολεία. Καλύτερο άνθρωποι το μεταλλιστές. Να σταματήσουμε λίγο τώρα. Επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει προϋπόθεση να ξέρεις να μετράς, βάλατε περιφερειακούς διευθυντές που δεν ξέρουν ούτε να μετρήσουν τα κενά, όχι να τα καλύψουν. Ούτε καν να τα μετρήσουν. Πέντε μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία. Κάθε χρόνο υπάρχουν κενά στα σχολεία. Φέτος θα είναι λιγότερο και θα το δείτε. Και θα είναι πιο προετοιμένη κατάσταση. Δεν μπορούμε ούτε να τα μετρήσουμε, κύριε φίλη. Με ευκολία, με ευκολία μιλάτε. Και είναι μια πρόσχερη αντιπολιτευτική αντιπολιτευτική ρητορική. Αλλά όμως και με αυτό θέλω να τελειώσω. Και με αυτό θέλω να τελειώσω. Κλείνατε τον αριθμό. Κλείσατε σχολεία. Κλείσατε τα σχολεία. Απολύσατε δασκάλους. Στείλατε σε σύνταξη πρόωρα δασκάλους. Είχατε φωτοτυπίες στα σχολεία αντί για βιβλία. Τα θυμάται ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Μην κάνετε κριτική τόσο εύκολη. Εντάξει, δεν έχουμε αυτό το κατάστημα και έχουμε πολύ καλύτερη προσπάθεια για τη δημόσια εκπαίδευση. Παράδεισος. Mm-hmm. Παράδεισος. Μου κάνατε μια ερώτηση για την ιδιωτική εκπαίδευση. Σας έκανα μια ερώτηση και θέλω πριν μου απαντήσετε να σας δώσω δύο δεδομένα. Διάβασα σήμερα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και ειλικρινά σας λέω δεν κατάλαβα αυτόν που την έγραψε. Ακούστε λοιπόν, θα σας καταλάβω. Η ανακοίνωση έλεγε και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχουμε ένα μέτρο το οποίο ήρθε κατόπιν απέτησης των δανειστών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε αυτό το μέτρο. Οι δανειστές μας λένε ότι αυτό το μέτρο δεν ήταν δική τους απέτηση. Άρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει αυτό το μέτρο και το καταργεί. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Σας απαντώ. Ναι. Το μέτρο που αφορά την επιβάρυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης με 23% ποιος το ήθελε, ΦΠΑ, δηλαδή. Ένα λεπτό, επευλήθη από τους δανειστές στο μνημόνιο και ψηφίστηκε από τη Βουλή. Από τον κύριο Θοχάρη που γελάει. Σας διαψεύδει τον κύριο, το ψήφισαν, λέω. Άλλο, τον κύριο Καραγκούνα, το ψήφισαν, από όλοι. Ένα λοιπόν. Τη σκέψη. Σας διαψεύδουν όμως. Δεν διαψεύδουν, όχι, κάνετε λάθος. Δεν διαψεύδουν. Η ανακοίνωση της Κομισιόν λέει αυτά ότι. Τα ψέματα δεν περνάνε. Η ανακοίνωση της Κομισιόν λέει ότι ουδέποτε ζήτησαν τέτοιο πράγμα. Λέει ότι δεν επέμειναν αυτοί. Βεβαίως. Τώρα λοιπόν, αυτό λέμε εμείς τώρα, μπορεί να αλλάξει. Και γι' αυτό προωθούμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία αποκαθιστά μια πρωτοφανή αδικία εις βάρος χιλιάδων οικογενειών και εργαζομένων και την περιμένουμε γιατί την αποκαθιστά, βλέπουμε παράνομες απλά πράξεις την αναβάλει, της γενικής αναβάλει για ένα μήνα, βεβαίως. Έτσι. Δεν την αντικαθιστά. Και είναι παράνομη η πράξη αυτή. Είναι και παράνομη η πράξη. Δεν την αποκαθιστά. Εάν περάσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μία φράση για να τελειώσω. Κλείστε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια προσπάθεια να καμφθεί ένα κεκτημένο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κεκτημένο ότι μπορεί να διασφαλίσει μια πολιτική σταθερότητα με κοινωνική δικαιοσύνη. Η χώρα πράγματι δεν αντέχει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Του φύγε το μισό του κόμμα. Πώς θα φέρετε πολιτική σταθερότητα? Πρώτα, το μισό του κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει πολιτική σταθερότητα. Όχι, πολιτική σταθερότητα δεν έχει μέσα στο κόμμα. Κάνετε λάθος. Αυτοί που φύγανε οι σκύλοι δεν πήρανε πρέφα. Είναι αλήθεια ότι η νύχτα που υπάρχει σε άλλα κόμματα δεν υπάρχει σε εμάς. Εσείς ξεγελαστήκατε από τους Ευρωπαίους. Κύριε Κανέλη, την πατήσατε, η νύχτα που υπάρχει τα μεσάνυχτα σε άλλα κόμματα σε εμάς δεν υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε μια ζωντάνια. Εγώ άκουσα. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Μετά, κύριε φίλε μου. Μετά, κύριε φίλε μου. Μετά. Γιατί πειράζει που είναι. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Δεν γίνεται να διακόπτε συνέχεια. Εγώ λέω και τα ονόματα, ξέρετε. Όχι, μετά δεν... λέω, κυρία Κανέλη μου, θα μιλήσετε. Αλλά λέω, το μου σας πήρε, όχι, το βγάζω κακομοίρα. Δεν να το πείτε και το μου και το σου. Καθόλου. Όχι, κυρία Κανέλη, προς Θεού. Ξέρετε και στις επιστολές που γράφετε, γράφετε Dear Soible, αγαπητέ μου, εντάξει, γράφετε. Δεν γίνεται. Σας έχει τα ωριά, το καταλαβαίνω. Πάμε όμως στην ουσία, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Η σταθερότητα η πολιτική στη χώρα μας. Διάθεση να ως προϋπόθεση, την ανθρώπινη υπόσταση ενός συνδιαλεγόμενου πολιτικά. Ως προϋπόθεση για την οικονομική εξυγίανση, για την ανάπτυξη, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Μάλιστα. Η συμφωνία την οποία υπογράψαμε, που έχει όλα τα αρνητικά τα οποία γνωρίζετε, έχει και μερικά θετικά που αφορούν πρώτον
την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης και λειτουργίας των τραπεζών προκειμένου να υπάρξει μια επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεύτερον, έστω σε αυτή τη φάση έπεται η μεγάλη διαπράγματευση για το χρέος. Μην μου πείτε τώρα, αλλά ότι αλλάζει, φεύγει από την ΕΚΟΥΤΟΥ και πηγαίνει στον ESM το χρέος, εποφελία της ελληνικής οικονομίας. Ωραία. Αυτά σημαντικά θέματα. Αν νομίζετε ότι η πολιτική σταθερότητα και η οικονομική πορεία της χώρας είναι ερήμην αυτών των ζητημάτων, της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, της εξασφάλισης του θέματος αυτού, εντάξει. Δεν υπάρχει και στον αέρα. Με λογάκια. Θα σας έλεγα βέβαια. Παραμένουμε ένα κόμμα που δεν είναι υπέρ των μνημονίων, είναι σαφές. Το τονίζω με σαφήνεια, είμαστε κατά της λιτότητας, κατά του ελευθερισμού και στα πλαίσια τα ασφιχτικά αυτής της συμφωνίας εμείς θα δώσουμε μάχη με παράλληλο πρόγραμμα, με αναπτυξιακό πρόγραμμα να υπάρξει μια πορεία προς την ανάπτυξη. Κύριε Καραγκούνη, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι αντιμνημονιακοί.